Βουλευτές, μιλώντας για το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου, θα μπορούσα να πω ξεκινώντας κάλλιο αργά παρά ποτέ και θα το έκανα εάν πίστευα ότι το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου έρχεται να λύσει χρόνια προβλήματα και να καταπολεμήσει αποτελεσματικά το ρατσιστικό έγκλημα. Δυστυχώς, σήμερα πια δεν το πιστεύω. Και αυτό γιατί δεν μπορεί κάποιος να είναι ταυτόχρονα ρατσιστής και αντιρατσιστής. Δεν μπορεί την ίδια στιγμή στα λόγια, αν και επιλεκτικά, να καταδικάζεις τη βία από όπου και αν προέρχεται και στα έργα να την ενθαρρύνεις με χίλιους δυο τρόπους, παραδείγματος χάρη να σιωπάς συνένοχα για τα γεγονότα της Αμυγδαλέζας ή να εξασφαλίζεις διαχρονική ασυλία και ατιμορρησία στους δράστες ρατσιστικών εγκλημάτων. Δεν μπορεί ο δημόσιος λόγος σου να βρήθη ξενοφοβικών και μυσαλόδοξων αναφορών και ξαφνικά να δει στο φως το αληθινό. Τι να πρωτοθυμηθούμε, τον κύριο Δένδια που κάνει λόγο για τραγικής ποιότητας μετανάστες, τον διοικητή της ΓΑΔΑ που ζητά να τους κάνουμε το βίο αβίωτο, τον κύριο Βορύδη που ισχυρίζεται ότι οι ναζιστικές επιθέσεις στον Άγιο Παντελεήμονα είναι οι εκδηλώσεις μιας κοινωνίας που αντιδρά ηθικά, τον κύριο Πλεύρη που δηλώνει ότι η φύλαξη των συνόρων δεν μπορεί να εφίσταται αν δεν υπάρχουν απώλειες και για να γίνω πιο κατανοητός αν δεν υπάρχουν νεκροί. Ή μήπως τον ίδιο πρωθυπουργό με το πολεμικού τύπου σύνθημα για επανακατάληψη των πόλεων. Παραλείπω τον κύριο Γεωργιάδη γιατί ο δημόσιος λόγος του αχρηστεύει 10 αντιρατσιστικούς νόμους την ημέρα. Ύστερα από όλα αυτά και πολλά άλλα, ζητάτε να πιστούμε ότι υπάρχει πολιτική βούληση για να αντιμετωπιστεί τάχα ο ρατσισμός. Όσοι έχουμε την τύχη, θα μπορούσε κανείς να το πει και έτσι για ανθρώπους που λιδωρήθηκαν, που απειλήθηκαν, που συκοφαντήθηκαν, που προπυλακίστηκαν λεκτικά και σωματικά. Όσοι έχουμε την τύχη να κατοικούμε στην ευρύτερη περιοχή του αμαρτωλού Αγίου Παντελεήμονα και είδαμε μπροστά στα μάτια μας να σκάει το αυγό του βυθιού, ξέρουμε ότι τίποτα δεν έγινε χωρίς σχέδιο, τίποτα δεν έγινε τυχαία. Συγκεκριμένα κόμματα και ΜΜΕ, ηθικοί αυτούργοι συνήνεσαν σε αυτό το έγκλημα να ανούρισαν στοργικά το ρατσισμό γιατί ήταν πολύ εξυπηρετικό την ώρα που αφαιρούσαν τα πάντα από τον ελληνικό λαό να του στρέφουν την οργή και την προσοχή προς έναν εύκολο, ανυπεράσπιστο εχθρό. Της γης οι κολλασμένοι, μετανάστες και πρόσφυγες, οι λαθρομετανάστες 24 ώρες το 24ωρο, όπως συνηθίσατε να τους αποκαλείτε, υποβαθμίζοντας αυτόματα ανθρώπινες ζωές, χωρίς χαρτιά, χωρίς όνομα, χωρίς πατρίδα, χωρίς ελπίδα, για όλα μας τα δεινά, ιδού, οι ιδανικοί φταίχτες, οι δικοί μας Εβραίοι. Μηδενική ανοχή ούρλιαζαν και ουρλιάζουν ακόμα. Ποιοι, εκείνοι που υπογραφή τους φιγουράρει κάτω από συμφωνίες που έχουν μετατρέψει τη χώρα σε αποθήκη ψυχών, σε σκοτεινό αμπάρι της Ευρώπης. Εκείνοι που επέλεξαν ως προνομιακό συνομιλητή σε διακομματική επιτροπή της Βουλής για το μεταναστευτικό τον άνθρωπο πρωταγωνιστή στα γεγονότα για ουτώματος του Αλαβάνου και της Πορτάλιου, γνωστό για τις στενές του σχέσεις με τη Χρυσή Αυγή. 2011 παρακαλώ, από όλους τους δημοκράτες της περιοχής, από όλες τις δημοκρατικές κινήσεις. Εκείνοι που δεν ντρέπονται και δεν κοκκινίζουν να δείχνουν το ΣΥΡΙΖΑ ως υπεύθυνο για την άνοδο των ποσοστών της Χρυσής Αυγής. Λες και ο ΣΥΡΙΖΑ ασκούσε όλα αυτά τα χρόνια οικονομική και μεταναστευτική πολιτική. Οι ίδιοι που τώρα φέρνουν σχέδιο νόμου για την αντιμετώπιση του ρατσισμού. Ακούστε, η επένδυση στην ξενοφοβία και στο μίσος, η διαπαιδαγώγηση του κόσμου σε ρατσιστική κατεύθυνση, η υιοθέτηση χρυσαυγίτικης ατζέντας είναι πολιτική σας επιλογή. Η Νέα Δημοκρατία του κυρίου Σαμαρά, αφού έχει περιμαζέψει τα πολιτικά παιδιά του Καρατζαφέρη, αφού ετοιμάζεται να περιμαζέψει και τον ίδιο, τελικά αλλιεύοντας τα νερά, όχι της δεξιάς πολυκατοικίας, αλλά της καθαρής ακροδεξιάς, τώρα καταθέτει αντιρατσιστικό νομοσχέδιο. Μετά από καθυστερήσεις, παλινοδίες, αναβολές, ένα εντός πολλών εισαγωγικών αντιρατσιστικό νομοσχέδιο, δηλώ
άτολμο, διακοσμητικό σχεδόν, που δεν κατοχυρώνει και δεν προστατεύει τα θύματα του ρατσισμού. Δεν καταστέλει το ρατσιστικό έγκλημα. Και το μόνο που κάνει είναι να περιορίζει την ελευθερία του λόγου. Όμως ποτέ το πρόβλημα στη δημοκρατία δεν ήταν η ελευθερία του λόγου, ανεξαρτήτως του πόσο ακραίο είναι το εκπεμπόμενο μήνυμα. Αναφερθήκαμε ήδη σε παραδείγματα ακραίου ρατσιστικού λόγου που προέρχεται από τη δική σας παράταξη. Το πρόβλημα είναι τι θα γίνει με τα πογκρόμ, με τα μαχαιρώματα, με εκείνους τους λειτουργούς, τους δημόσιους λειτουργούς της πολιτείας που πράττουν ρατσιστικά, μιλάνε ρατσιστικά, ξέροντας ότι θα μείνουν ατιμόρυτοι. Αυτός πρέπει να είναι ο σκοπός ενός αντιρατσιστικού νομοσχεδίου. Από την άποψη δε του πολιτικού φιλελευθερισμού, το ποινικό δίκαιο διώκει πράξεις και όχι φρονήματα. Αλλά το αντιρατσιστικό νομοσχέδιο που καταθέτεται δεν συμβαδίζει σε πολλά σημεία ούτε με την παράδοση του πολιτικού φιλελευθερισμού. Στο δικό μας σχέδιο νόμου που καταθέτουμε με τη μορφή τροπολογιών υπάρχουν προτάσεις για δίωξη πράξεων και όχι φρονήματος, για την προστασία θυμάτων, για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του ρατσισμού με σύσταση αρμόδιας Εθνικής Επιτροπής, καθώς και για τη διεύρυνση του συμφώνου συμβίωσης στα ομοφιλόφιλα ζευγάρια σύμφωνα με την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Ως προς αυτό το τελευταίο, υπενθυμίζω, υπήρξε σχετική δέσμευση του κυρίου Υπουργού, αλλά τελικά το νομοσχέδιο παραμένει γνήσιο τέκνο του κυρίου Μπαλτάκου. Η κολακία των πιο σκοταδιστικών, των πιο υποκριτικών αντανακλαστικών της κοινωνίας είναι αποκλειστικότητά σας. Είστε οι Ευρωπαίοι σε ό,τι αφορά πληρωμές και χρέη, αλλά τριτοκοσμικοί όταν πρόκειται για ανθρώπινα δικαιώματα. Ουσιαστικά αποκλείεται ένα μεγάλο, ένα ζωντανό, ένα δημιουργικό κομμάτι της κοινωνίας. Μπορεί να είναι παιδιά σας και αδέρφια σας. Κάνετε σαν να μην υπάρχει, το παραδίδετε βορρά στους Ταλιμπάν του μίσους. Η καταδίκη της χώρας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για την κατοχύρωση του συμβόνου συμβίωσης για τα ομόφυλα ζευγάρια δεν φαίνεται να σας απασχολεί. Δεν συνδέεται εξάλλου με καμία δόση. Πρόκειται μόνο για ανθρώπους. Η σημερινή μέρα θα μπορούσε να είναι μια μεγάλη ευκαιρία να αποκτήσουμε επιτέλους ένα σύγχρονο πλαίσιο για την πραγματική καταπολέμηση του ρατσισμού. Είχατε την ευκαιρία. Χάνοντάς την, μπορείτε να ψηφίσετε όσα κατ' επίφαση αντιρατσιστικά νομοσχέδια θέλετε. Αλλά το μόνο που θα επιβεβαιώνετε έτσι είναι η μηδενική σας ανοχή στη δημοκρατία, η μηδενική σας ανοχή στα ατομικά δικαιώματα. Ευχαριστώ πολύ.